Αγαπητοί πατέρες, και πάλι συναντιόμαστε, δόξα τω Θεώ που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να βρισκόμαστε αυτές τις Δευτέρες, τα πρωινά της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, για να συνεχίσουμε την πνευματική μας καλλιέργεια και οικοδομή, δεδομένου ότι, όπως πολλές φορές το έχουμε πει και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι κατεξοχήν περίοδος καλλιεργίας και όχι μόνο του πιστού λαού, αλλά και ημών των ποιμένων. Διότι αν εμείς δεν καλλιεργούμε τους εαυτούς μας, πώς θα καλλιεργήσουμε και τους άλλους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Και καμιά φορά δυστυχώς έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση και αυταπάτη ότι από τη στιγμή που μπήκαμε στο ράσο και δεχθήκαμε την μεγίστη χάρη και δωρεά της ιεροσύνης, ξαφνικά τα μάθαμε όλα και δεν έχουμε ανάγκη ούτε πνευματικής καλλιεργίας, ούτε μελέτης, ούτε ακουσμάτων, αλλά έχουμε όλη τη γνώση, όλη τη σοφία, έχουμε όλα τα χαρίσματα και ως εκ τούτου είναι περιττές οι συνάξεις πνευματικής καλλιεργίας. Νομίζω όμως ότι όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μέσα μας να κάνουμε και αν συμφωνήσουμε που συμφωνούμε απόλυτα με τον λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ο οποίος εόρταζε για δεύτερη φορά ψές, η τελειότης των τελείων είναι ατέλεστος, καταλαβαίνετε πόσο απέχουμε εμείς από αυτήν την τελειότητα που δεν είμαστε ούτε τέλειοι, είμαστε ακόμα αρχάριοι και στην πνευματική και στην ιερατική ζωή. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνεχόμενη καλλιέργεια, συνεχόμενα πνευματικά ακούσματα, συνεχόμενη μελέτη, συνεχόμενη προσευχή, ούτως ώστε να διακονούμε τον λαό του Θεού με πιστότητα και με αυταπάρνηση και έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μας ότι κατά το δυνατόν πράξαμε αυτά τα οποία έπρεπε να πράξουμε ως ιερείς. Στη σημερινή μας σύναξη έχουμε την μεγάλη ευλογία να είναι ανάμεσά μας ο γέροντας της Ιεράς Μονής Κοτλομοσίου, Αγίου Όρους, ο πατήρ Χριστόδουλος. Τον πατέρα Χριστόδουλο τον γνώρισε σε πολύ παιδική ηλικία, όταν ίσως στην πρώτη ή στην δεύτερη επίσκεψή μου στα Αγίων Όρους, νομίζω στην πρώτη, σε ηλικία 14,5 ετών, σε ένα καραβάκι εκεί ανάμεσα Αγία Άννα και Δάφνη, πλησίας μου έκανε εντύπωση ένας νέος μοναχός, ο οποίος ήταν πολύ γλυκής και όμορφος. Και με την παιδική αθότητα που είχα τότε, τον πλησίασε και του λέει, «Εσύ, πάτερ, ποιος είσαι?» Και μου είπε, «Είμαι ένας μοναχός». Λέει, «Και ποιο είναι το μοναστήρι σου?» Και μου λέει, «Είναι να, εκεί πίσω από αυτό το βουνό». «Πώς το λένε?» «Κουτλουμούσι», μου λέει, «το λένε το μοναστήρι μου». «Ο ηγούμενός σου είναι καλός?» του λέω. Αλλά έβλεπα τους άλλους που γελούσαν γύρω-γύρω και δεν μπορούσα να κατανοήσω γιατί γελούνε. Εγώ πίστευα ότι αυτά που το ρωτούσα ήταν πολύ σοβαρά. Εκ των υστέρων, μετά από πολύ καιρό, ίσως και ένα χρόνο και περισσότερο, κατανόησα ότι αυτός ο όμορφος και γλυκής μοναχός που γνώρισα τότε ήταν ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλομοσίου, ο πατήρ Χριστόδουλος, και σιγά σιγά καθώς μεγάλωνα γνωρίστηκα περισσότερο και γνωρίστηκα ακόμα περισσότερο όταν ο γέροντάς μου, ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος, πήγε μετά από πρόσκληση στο Αγίου Καθηγουμένου και έκανε το πανηγύρι της μεταμόρφωσης σε μια επεισοδιακή, όπως θα θυμάται, ο γέροντας πανήγυρη. Και εκεί πληροφορήθηκα ότι ο πατήρ Χριστόδουλος έχει
ήδη είχε και έχει ιδιαίτερες σχέσεις με το περιβάλλον του γέροντος Αυγουστίνου. Έτσι λοιπόν συνδεθήκαμε, ήρθε και στη Φλόρινα αρκετές φορές και να που σήμερα έρχεται στην Καλαμαριά μας, στη σύναξή μας, στην ιερατική μας οικογένεια. Πατέρα Χριστόδουλε, σας καλωσορίζουμε με πολύ αγάπη και πολύ χαρά και τιμή. Είμαστε μια μικρή ιερατική οικογένεια, δεν μετρούμε περισσότερο από 50 ψυχές, λιγότερες από 50 ψυχές είμαστε. Αυτό είναι και καλό και κακό, εγώ περισσότερο καλό το βλέπω, διότι λειτουργούμε κάπως σαν οικογένεια, όπως και εσείς σαν οικογένεια λειτουργείτε στο μοναστήρι σας. Έχουμε προσωπικές σχέσεις, συναντιόμαστε εύκολα και ο ένας γίνεται κοινωνός του προβλήματος του άλλου ακόμα πιο εύκολα. Οι ιερείς μας είναι ιερείς καλοί, ευλογημένοι, τίμοι, αγωνίζονται. Φυσικά όλοι μας, πρώτα ο Επίσκοπος και οι ιερείς, έχουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες βελτιώσεως στην πνευματική μας ζωή, γι' αυτό και η δική σας παρουσία σήμερα εδώ στην ιερατική μας οικογένεια δίνει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι ουσιαστικά μαρτυρεί την λαχτάρα μας για να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και να καλλιεργηθούμε από τον δικό σας αγιοπνευματικό και αγιορτικό Λόγο που τόσο πολλά είμαι βέβαιος ότι θα έχει να μας πει. Θέλω να ξέρετε ότι και εδώ μπροστά στους ιερείς μας το λέμε ότι τόσο το πρόσωπό σας όσο και η συνοδεία σας είναι πάντα ευπρόσδεκτη στη Μητρόπολη μας. Όποτε σας το είπα και προσωπικά, το λέω και δημόσια στους πατέρες για να το γνωρίζουν, ότι όταν βρίσκεστε εδώ στη Μητρόπολη μας, θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να λειτουργείτε, να ιεροπρακτείτε ελεύθερα και αυτό το λέω και στους πατέρες, όταν έρχεται ο Γέροντας Χριστόδουλος ή αδελφός της Μονής Κουτλουμουσίου, να διευκολύνουμε και τη λειτουργική του παρουσία και γενικότερα την παρουσία του μέσα στη Μητρόπολη μας. Σας φιλώ το χέρι με σεβασμό και παρακαλώ, όλοι μας παρακαλούμε με λαχτάρα να ακούσουμε τον λόγο σας τον ομεστό και να ευχαριστήσω και την Πεμπτουσία η οποία θα καλύψει την σημερινή μας ιερατική σύναξη και θα την προβάλλει στην ιστοσελίδα της μέσω του διαδικτύου. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυσκολευόμεθα να πούμε σεβασμιότατε, γιατί για μας εξακολουθείτε να είστε ο πατήρ Ιουστίνος και στην σκέψη μας και στην καρδιά μας αυτό κυριαρχεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν μέσα από την καρδιά μου και όλοι οι πατέρες και εγώ προσευχόμεθα και παρακαλούμε την Παναγία μας την φοβερά προστασία να σας δίνει δύναμη, να είναι πολλά τα αίτη σας, να είναι πολλά τα αίτη σας ευλογημένα και χαριτωμένα και καλήκαρπα. Σεβασμιότατε και σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, αισθάνομαι την τιμή και το βάρος της ευθύνης που μου ανέθεσε η αγάπη σας και ζητώ προκαταβολικό στην επιοίκειά σας για την ανεπάρκεια των σκέψεων που θα ακολουθήσουν ως μικρή συμβολή στην οικοδομή της τοπικής εκκλησίας. Θα επιχειρήσω με λίγα λόγια μία ποιμαντική προσέγγιση του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Βεβαίως, θεωρώ αδελφοί περιττό να αναφερθώ στη φύση, στη σημασία και την αξία του μυστηρίου. Θα προσπαθήσω όμως να επισημάνω κάποια βασικά στοιχεία και ζωτικές αρχές που διέπουν το μυστήριο ως σχέση μεταξύ πνευματικού και πιστού. Τα στοιχεία αυτά παραδίδει η πείρα της Εκκλησίας και ιδιαιτέρως η εμπειρία της κοινοβουλικής ερήμου. Πάντοτε και ιδιαιτέρως της περίοδου των 400 καλούμεθα άπαντες να επιστρατεύσουμε όλες τις πνευματικές μας δυνάμεις. Το ανανασύρουμε στην επιφάνεια το περιεχόμενο της ψυχής, αυτό είναι εξομολόγηση, αδελφοί. Η διαδικασία αυτή, ξεκινώντας από το ταμείο μας, προχωρεί στο πετραχύλι του πνευματικού και κυρίως
στην κοινωνία με τον Πνευματικό. Σε Αυτόν προσφέρουμε το υλικό της ψυχής μας και περιμένουμε βοήθεια για τη θεραπεία μας. Η εξομολόγηση δεν είναι ένα έκτακτο μυστήριο, στο οποίο πρέπει να προσέρχεται ο πιστός μία ή δύο ή τέσσερες φορές το χρόνο ή αναγκαστικά και μόνο πρώτης Θείας Κοινωνίας. Η εξομολόγηση είναι τρόπο ζωής, αδελφοί. Εμάς, τους κληρικούς, βαρύνει η ευθύνη να γίνει αυτό κατανοητό στον κόσμο, στο πλαίσιο της μόνιμης ποιμαντικής μας φροντίδας. Είναι βέβαια αυτονόητο δύο πράγματα. Πρώτον, αν δεν υπάρχει αυτή η σταθερή και επίμονη ποιμαντική φροντίδα, δεν μπορούμε να έχουμε καμιά απολύτως απέτηση από το ποίμνιό μας. Δεύτερον, δεν μπορούμε να διδάξουμε στον κόσμο την ουσία και σημασία του μυστηρίου, αν εμείς οι ίδιοι δεν το βιώνουμε. Καλός πνευματικός δεν είναι εκείνος που γνωρίζει απλά πώς να εξομολογεί, αλλά εκείνος που γνωρίζει πώς να εξομολογείται. Ένα εξίσου βασικό σημείο είναι τούτο. Η χάρις του Πνευματικού δεν εξασφαλίζει ούτε δικαιώνει την άσκηση κυριαρχής εξουσίας επί των πιστών. Ο Πνευματικός ασκεί μια λειτουργία μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Έχει το διακόνημα να δέχεται την εξομολόγηση των πιστών και να διαβάζει την συγχωρητική ευχή που πηγάζει από το ίδιο το σώμα του Χριστού. Διακονεί έτσι την δωρεά της μετανοίας και επιστροφής που ως δωρεά του Θεού αποτελεί όχι καθήκον αλλά δικαίωμα κάθε πιστού. Τα αντιμετωπίζουμε με περισσότερο δέος τα πράγματα όταν δεν λησμονούμε πως ο άνθρωπος που έρχεται σε μας και ζητά να εξομολογηθεί ήδη έχει λάβει την κλίση του Θεού και έχει κάνει κουβέντα με τον Θεό του. Όλη λοιπόν η ζωή του χριστιανού είναι εξομολόγηση. Είναι συνειδητή εκδίπλωση των μοιχείων της ψυχής του και αναζήτηση του Θείου θελήματος. Ως μυστήριο της Εκκλησίας έχει δύο όψεις, αδελφοί μου. Η μία όψη είναι η μετάνοια και αφορά των πιστών. Η άλλη όψη αφορά των πνευματικών και είναι η πνευματική καθοδήγηση. Αυτή προσφέρεται με τον λόγο, το παράδειγμα, γενικότερα την μετάδοση της πνευματικής εμπειρίας. Το δεύτερο αυτό είναι πολύ σημαντικό και καθοριστικό για την πρόοδο της ψυχής που μας εμπιστεύεται εκείνη την ώρα ο Θεός. Το μυστήριο ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει με τη μηχανική εξεγόρευση των παραπτωμάτων και την ανάγνωση της ευχής. Είναι πολύ περισσότερο πνευματική μετάγγιση και αληθινή μίση στο μυστήριο της αγάπης του Θεού. Ο πνευματικός, μέσα από έντονη προσευχή, οφείλει να καλλιεργεί την αρετή της διακρίσεως. Πρώτον, διότι αυτό απαιτεί ο σεβασμός της ιερότητας κάθε ανθρώπου και ο πνευματικός οφείλει να γνωρίζει τα δικά του όρια και να μην επισέρχεται σε χώρους που δεν του επιτρέπει ο εξομολογούμενος. Δεύτερον, διότι ο πιστός πολύ συχνά βρίσκεται σε σύγχυση και αδυναμία να διακρίνει ο ίδιος τις διεργασίες της ψυχής του. Δεν είναι περίεργο αυτό. Καθώς λέγουν οι πατέρες της ερήμου, το κακό επιδιώκει να κρύβεται στην διάνοια του ανθρώπου και η ψυχή δεν μπορεί από μόνη της να βρει και να ξεχωρίσει τους οικείους διαλογισμούς. Ο πιστός λοιπόν αναθέτει στον πνευματικό του το πραγματικά δύσκολο αυτό έργο. Είναι αλήθεια ότι συχνά ο πνευματικός πατήρ βρίσκεται μπροστά σε σειρματοφόρο φράχτη ενός χωραφιού που δεν έχει την άνεση να εργαστεί. Η υπερηφάνεια γίνεται ένας ψηλός φράχτης που μας χωρίζει από τον Θεό.
Το αδιόρατο αυτό πάθος εμποδίζει τον πιστό από την εξαγόρευση πολλών λογισμών και τον κρατά δέσμιο του θελήματός του. Τελικώς, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του και ελεύθερος στην στάση του έναντι του Θεού και των ανθρώπων. Ωστόσο ο πνευματικός οφείλει να συμβάλλει με λεπτή, διακριτική και μακρόχρονη εργασία στο να συνειδητοποιήσει ο πιστός ότι ο εγωισμός ρυθμίζει όχι μόνο τον καθημερινό του βίο, αλλά και την στάση του στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Αυτό δεν είναι καθόλου απλό πράγμα και δεν λύγει με μια αφοριστική επισήμανση προς τον εξομολογούμενο. Λέει ένας σύγχρονος γέροντας, αυτό που φαίνεται τέλειο στην λογική μας, πολλές φορές δεν είναι παρά η αντανάκλαση της αιμαρτωλής θελήσεώς μας. Με αυτή την συνεργασία λοιπόν ανθρώπινης λογικής και αμαρτωλής θελήσεως τα πράγματα γίνονται δύσκολα και απαιτούν πολύ προσοχή και πολύ προσευχή. Αυτονόητο είναι ότι η στάση του πιστού στο μυστήριο της εξομολογήσεως είναι καθοριστική για την προκοπή του στην πνευματική ζωή. Αλλά σε όποιο επίπεδο ωριμότητας και αν βρίσκεται ο πιστός, η στάση του πνευματικού είναι εξίσου καθοριστική. Όσο μάλιστα προοδεύει ο πιστός στην πνευματική του ζωή, τόσο αυξάνονται και οι ευθύνες του πνευματικού. Διότι το έργο του, όπως ήδη αναφέραμε, δεν είναι απλώς η άφεση των αμαρτιών, αλλά η πνευματική, διακριτική καθοδήγηση. Το έργο του είναι αυτή καθεαυτή είναι η πνευματική πατρότητα. Γιατί, αδελφοί μου, η Εκκλησία χρησιμοποιεί τον όρο πνευματικός πατέρας, διότι ο πνευματικός προσάγει και παραδίδει τον πιστό στον ουράνιο πατέρα. Δεν παίρνει τη θέση του Θεού Πατρός, ούτε ο αντιπρόσωπος του Χριστού. Η πατρότητά του εντάσσεται στον κύκλο της Θείας Πατρότητας. Τούτο σημαίνει δύο πράγματα, αδελφοί. Πρώτον, ότι δεν πρέπει να προσπαθεί να επιβληθεί ψυχαναγκαστικά, διότι στην περίπτωση αυτή αποτυπώνει στην ψυχή του πιστού την εικόνα ενός Θεού δυνάστη με αποτελέσματα ολέθρια για την πνευματική του εξέλιξη. Ο άνθρωπος δεν διορθώνεται ούτε με αυστηρότητες ούτε με επιτίμια. Έλεγε ο γέρον Παΐσιος, αν προσπαθήσεις να διορθώσεις έναν άνθρωπο με το ξύλο, δεν κάνεις τίποτα. Την ημέρα της κρίσεως θα σου πει ο Χριστός, Διοκλητιανός ήσουνα, και σε εκείνον θα πει, ό,τι καλό έκανες, το έκανες δια της βίας. Δεν θα πνίξουμε, αδελφοί, τον άλλον, προκειμένου να τον στείλουμε στον Παράδεισο. Έτσι, η αγάπη του πνευματικού πατέρα προς το πνευματικό τέκνο δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι καταπιεστική και κτητική, αλλά να έχει γλυκύτητα της χάρης του Αγίου Πνεύματος που δεν εξουθενώνει, αλλά ανακουφίζει. Δεύτερον, οφείλει να προλαμβάνει και να αποθαρρύνει την δημιουργία σχέσεως, εξαρτήσεως, οι οποίες εμποδίζουν τον πιστό να αυξηθεί εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού και τον καθιστούν άβολο και ανελεύθερο. Όπως παρατηρεί κανείς, αρκετοί άνθρωποι προτιμούν αυτή την κατάσταση. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στον σύγχρονο φαινόμενο του γεροντισμού που διαστευρώνει τη μοναχική αρετή της υπακοής. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν η σχέση γέροντος και υποτακτικού να μεταφερθεί έξω από το μοναστήρι σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Ας δούμε όμως τώρα, αδελφοί, μερικά χαρακτηριστικά του πνευματικού πατρός. Το πρότυπο αυτό εκφράζει με τον πιο όμορφο τρόπο ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Ο πνευματικός συμπεριφέρεται ως άνθρωπος θάλπιτα εαυτής τέκνα, μεταδίδοντας όχι μόνο τον λόγο του Ευαγγελίου,
αλλά και την ψυχή του. Μια περιεκτική εικόνα του αληθινού πατρός στις σχέσεις του με τα πνευματικά του τέκνα περιγράφει ο βίος του Αγίου Παχωμίου για τον Αβά Θεόδωρο. Ο Αβάς ήταν νυφάλαιος φόδρα. Η συμπεριφορά του ήταν τέτοια, ώστε κανείς δεν ντρεπόταν να του εξαγορεύσει τους λογισμούς του. Όλα τα φανέρωναν σε αυτόν και αμέσως δέχονταν την θεραπεία, διότι τον έβλεπαν χαρούμενο και ευπρόσιτο. Ο πνευματικός λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι νυφάλιος, χαρούμενος και προσιτός. Εννοείται ότι ποτέ δεν αποπέμπει κάποιον, ούτε συμπεριφέρεται με απότομο τρόπο. Είναι απλός, πλούσιος σε εκδηλώσεις ειλικρινούς καλοσύνης και φιλίας. Το ευπρόσιτον και υπερχαρές και αγαπητόν λειτουργεί όχι απλώς παιδαγωγικά, αλλά και θεραπευτικά. Ποτίζει την καλή γη που απαντά με εμπιστοσύνη και αγάπη. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε, αδελφοί, ότι ο πατέρας είναι πατέρας και όχι κάποιες συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Η πνευματική πατρότης δεν λειτουργεί βάσει προγράμματος, ακόμη και αν κατά ανάγκη για πρακτικούς λόγους υπάρχει πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ο ιερέας που έδιωξε άγνωστο νέο από την εκκλησία λέγοντάς του «Τι μου ήρθες τέτοια ώρα», δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πνευματικός πατέρας. Ο πνευματικός οφείλει να επιδεικνύει ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή πνευματικής και ψυχικής ανοριμότητας. Αυτή όμως η ανοχή να συνοδεύεται από ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης. Θα πρέπει να είναι πατρική συγκατάβαση και όχι αδιάφορη στάση. Σε μερικούς κληρικούς συναντά κανείς μια γενικότερη αδιαφορία που ισοπεδώνει τα πάντα. Η αδιαφορία αυτή, αδελφοί, γεννά το εξής σκεπτικό. Ο γέγονε, καλός γέγονε. Εμείς την ευχή να διαβάσουμε, τις συνειδήσεις να καθησυχάσουμε και όλοι να είναι μαζί μας ευχαριστημένοι. Ο αληθινός πατέρας δεν εισηγάζει κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά μετά σπουδής, μεγάλης επιρρύπτης τον Κύριο τη μέρημνά του ευχόμενος. Στον αντίποδο του αδιάφορου υπάρχει και η άλλη ακραία τάση, εκείνη του ζηλωτού, που μετατρέπεται σε ανακριτής και δικαστής. Έτσι ο πνευματικός φτάνει στο σημείο να τιμωρεί τους άλλους για τα δικά του πάθη, τις αποτυχίες και τα αποθυμένα. Ισχύει εδώ ο προδιπετικός λόγος της κλίμακος που θα έπρεπε να μην λησμονούμε γενικώς η πνευματική. Πρόσεξε, μη γίνεις ακριβής εξεταστής των ελαχίστων σφαλμάτων, γιατί τότε δεν θα είσαι μιμητής του Θεού. Συναντούμε δηλαδή, αδελφοί, στο χώρο της εξομολογήσεως δύο ακραίες συμπεριφορές. Μία είναι η στάση της αδιαφορίας και ισοπεδώσεως των πάντων. Η άλλη είναι η διήλυση του κόνοπα. Η πρώτη προσφέρει στον πιστόν από προσανατολισμό και σύγχυση αξιών. Η δεύτερη προσφέρει τρόμο, ταραχή και αηδία και προβάλλει στην ψυχή μια ψεύτικη εικόνα του Θεού. Και οι δύο είναι εξίσου επικίνδυνες. Χρειάζεται πολύ προσευχή και εσωτερική καλλιέργεια για να ακολουθούμε τη βασιλική οδό της ευθύνης και της ελευθερίας. Η ταπείνωση και η ειλικρινής παράδοση στον Θεό δεν απαιτείται μόνο από τον εξομολογούμενο, αλλά και από τον πνευματικό. Ιδιαιτέρως από τον πνευματικό, ο οποίος οφείλει να ακούει και να προσπαθεί να μεταφέρει τις εισηγήσεις του Πνεύματος. Σκοπός του δεν είναι να επιβάλλει αυτό που θεωρεί σωστό, αλλά να τον βοηθήσει το πνευματικό του τέκνο, να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να είναι άνθρωπος προσευχής. Τότε, συχνά, κατά το μυστήριο,
θα απαντάμε τρόπο για τον οποίο ο ίδιος θα απορεί. Και τούτο θα είναι παρέμβαση της Χάριτος. Το ίδιο το Πνεύμα του Άγιον θα φωτίσει για την ενδεδειγμένη συμπεριφορά. Το ίδιο το Πνεύμα θα τον κάνει ακόμη να δει πότε βοηθήθηκε ο πιστός και πότε όχι. Εκείνος θα δείχνει στον χριστιανό τον πλοηγούμενο αστέρα, βοηθώντας τον να οριμάσει πνευματικά. Ο πνευματικός αδελφή οφείλει με πολλή τέχνη να βοηθήσει τον εξομολογούμενο να εκδιπλώσει τις ψυχές του εσωτερικού του κόσμου. Θα πρέπει, όσον εξαρτά από τον ίδιο, να αναπτύσσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αγάπης. Όπως ο χριστιανός πρέπει να επιζητεί τη συχνή και ειλικρινή εξαγόρευση, έτσι και ο πνευματικός οφείλει να ανταποκρίνεται με ακαταπόνητη διάθεση, να ακούει με την καρδιά και να ανοίγει την καρδιά του. Η κλίμαξη του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, όπου μπορεί κάποιος να βρει βασικές αρχές της ποιμαντικής συμπεριφοράς, αναφέρει μια λεπτομέρεια. «Ποτέ η φανέρωση των λογισμών και αμαρτιών του πιστού που εξομολογείται δεν πρέπει να γίνεται από τον πνευματικό. Ο πνευματικός θα πρέπει με πολλή τέχνη να κατευθύνει την συνείδηση του ανθρώπου προς την αληθινή αυτογνωσία και την ειλικρινή αποδοχή του τραύματός του. Γιατί, αδελφοί, είναι τραύμα η αμαρτία και χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Και μετά την εξαγόρευση, όταν συχνά ο εξομολογούμενος τρομάζει στην θέα του εαυτού του, επειδή ο διάβολος μπορεί να βρει ευκαιρία να σπείρει στην ψυχή την απογοήτευση και την απομόνωση, ο ποιμένας οφείλει να καλλιεργεί κλίμα περισσότερου θάρρους και σχέσεων. Η παράδοση της Εκκλησίας έχει προσφέρει ένα επιμέρους μέσο για την θεραπεία των ψυχών στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Τούτο είναι τα επιτήμια, αδελφοί. Είναι γνωστό ότι τα επιτήμια δεν αποτελούν κάποιο είδος ποινής και δεν πρέπει να θεωρούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Σκοπός τους είναι να δώσουν αφορμές αγώνων στους αγωνιστές και χρόνο για την συνειδητοποίηση της βαθύτερης φύσεως της αμαρτίας και την καλλιέργεια της μετανοίας στους περισσότερους χλιαρούς. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ φιδό και προσοχή και διάκριση, όπως με προσοχή και διάκριση χορηγούνται τα φάρμακα στους ασθενείς. Δεν υπάρχει ένα φάρμακο και μια δοσολογία για όλες τις ασθένειες, αλλά και για την ίδια ασθένεια δεν χρησιμοποιείται για όλους το ίδιο φάρμακο και στην ίδια δοσολογία. Ο ιατρός καλείται να έχει πλήρη γνώση του οργανισμού, της καταστάσεως αλλά και των συνθήκων του ασθενούς, προκειμένου να δώσει την κατάλληλη αγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, αδελφοί, είναι τελείως ακατανόητη και επιβλαβής η μηχανική και αβασάνιστη χρήση του πιδαλίου. Ο Όσιος Παΐσιος έλεγε πως «Εάν οι κανόνες δεν χρησιμοποιούνται με ευρύτητα πνεύματος, γίνονται κανόνια». Ο πνευματικός λοιπόν στην ποιμαντική και παιδαγωγική του αντιμετώπιση θα χρησιμοποιήσει μαζί με την ακρίβεια και την οικονομία που αποτελεί μίμηση της Θείας Φιλανθρωπίας, προσέχοντας πάντα ώστε η οικονομία να μην μετατρέπεται σε κανόνα. Το έσχατο ζητούμενο δεν είναι η επιβολή κανόνων, αλλά η ολοκλήρωση της μετάνοιας και η επιστροφή του ανθρώπου στον αληθινό του Πατέρα. Τέλος, ο πνευματικός, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του έργου της Εκκλησίας, θα φροντίσει όσο είναι δυνατόν να παρακολουθεί τις κοινωνικές εξελίξεις, να έχει γνώση των κοινωνικών προβλημάτων, γνώση του ψυχικού κόσμου του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και των ηθικών διλημάτων που προκύπτουν από τα σύγχρονα
κοινωνικά δεδομένα. Πάντως, πέρα και πάνω από την κατάρτιση και τα προσωπικά χαρίσματα του πνευματικού, παραμένει, αδελφοί, η προσευχή. Από αυτήν ξεκινάμε και σε αυτήν επιστρέφουμε. Το έργο της εξομολογήσεως και πνευματικής καθοδηγήσεως δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα έξω από τον χώρο της επίμονης προσευχής. Όσα προσόντα και αν έχει ο πνευματικός, τίποτε δεν μπορεί να κατορθώσει με τις δικές του δυνάμεις. Οφείλει να παραμένει προσκαρτερών εν την προσευχή για τη δική του πνευματική προετοιμασία και τον φωτισμό του, ώστε να μεταφέρει το θέλημα του Θεού, αλλά και για την καρποφορία του μυστηρίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Ου παυόμεθα υπέρ ημών προσευχόμενοι και ετούμενοι ή να πληρωθείτε την επίγνωση του θελήματος του Θεού. Είμεθα αδερφοί ετερόφωτα όντα. Όποιος παίρνει φως θα φωτίζει. Κανείς δεν μπορεί να μεταδώσει φως από τον εαυτό του. Όποιος παίρνει φως μπορεί να δίνει φως. Μπορεί ένας πνευματικός να έχει υψηλή μόρφωση και κοινωνική ευαισθησία, να κατέχει βαθιά τις αρχές της ψυχολογίας και ποιμαντικής επικοινωνίας, να γνωρίζει όλους τους αντικειμενικούς κανόνες και μεθόδους και όμως μπορεί να σκαλώνει κάπου στην εφαρμογή των επιστημονικών εφοδίων του. Να δυσκολεύεται στη σύναψη αληθινής σχέσης ακόμη και αν έχει καλή διάθεση. Γιατί? Διότι όταν ο χαρακτήρας είναι πνευματικά ακαλλιέργητος, τότε κουβαλάει παντού τα ελλείμματα, την ανοριμότητα και τα πάθη του και τα προσφέρει στους άλλους μαζί με τον εγωισμό του. Είναι ίσως γνωστή σε πολλούς η διήγηση περί ενός κληρικού ο οποίος περνούσε από το εργαστήρι ενός γλύπτη. Εκεί είδε τον καλλιτέχνη γονατιστό να σμιλεύει ένα υπέροχο άγαλμα από μάρμαρο. Τότε ο κληρικός σε θαύμασε και του είπε «Πώς κατορθώνεις και δίνεις μια τόσο εξαίσια ανθρώπινη μορφή σε ένα τόσο σκληρό υλικό? Μακάρι να μπορούσα κι εγώ να σμιλέψω με τον ίδιο τρόπο τις ψυχές των ανθρώπων». Τότε ο γλύπτης απάντησε «Πάτερ, δες τα γόνατά μου ότι είναι σκληρά σαν την πέτρα από το γονάτισμα. Αν και τα δικά σου γόνατα δεν σκληρύνουν από την προσευχή, δεν θα μπορέσεις να σμιλεύσεις ψυχές. Εν κατακλείδη, σεβασμιότατε και αδελφοί και πατέρες, μπορούμε να πούμε τα εξής. Χρειάζεται πολύ προσευχή και υπομονή, ταπείνωση και διάκριση. Ο πνευματικός και γενικός ο ιερεύς είναι υπηρέτης του Χριστού και ως υπηρέτης Χριστού είναι διάκονος των ανθρώπων και όχι διαχειριστής της χάριτος. Σε κάθε του πράξη, σε κάθε του συναναστροφή με τους ανθρώπους δεν ασκεί εξουσία, αλλά διακονία. Και διακονία σημαίνει αγάπη, σεβασμός, μέριμνα και διακριτικότητα. Η ιεροσύνη δόθηκε από το Θεό στην Εκκλησία για να αέρει τα φορτήρια των ανθρώπων. Πολλές φορές η δική μας αδιαφορία ή η σκληρότητά μας συνθλίβει τους ανθρώπους με επιπλέον φορτία. Εύστοχη είναι η ακόλουθη παρατήρηση ενός σύγχρονου πνευματικού ανθρώπου. Μέσα στο ναό ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι διακονούν με αγάπη και γλυκύτητα πάντα στους προσερχομένους. Δίπλα στο γραφείο εμείς ασκούμε την εξουσία μας στους πιστούς και το τραγικότερο ασκούμε την εξουσία στις ψυχές τους. Πιστεύω ότι αυτή η παρατήρηση δεν αφορά εδώ σεβασμιότατε την τοπική εκκλησία και τους ευλαβείς και διακριτικούς κληρικούς σας. Επειδή όμως όλοι είμεθα επιρρεπείς τα πάθη και εμείς οι πνευματικοί και όσοι στο μέλλον πρόκειται να αναλάβουν αυτή την ευθύνη, ας φιλοσοφούμε
καθημερινά πάνω στους λόγους που μας απευθύνει ο μυσταγωγόν Κύριος. Μη σκανδαλίζεστε εν εμή, που αρήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή μου λύτρων υπέρ του κόσμου. Ιούν ημείς φίλοι μου εστέ, εμέ μιμήστε. Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσκατος, ο δεσπότης ως ο διάκονος. Μείνατε εν εμή, ή να βρω βότριν φέρετε. Ευχαριστώ Σεβασμιότητε πάρα πολύ. Και καλή Ανάσταση, αδελφοί και πατέρες. Καθώς σας άκουγα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να θέτετε τόσα θέματα και ζητήματα που αφορούν στην διακονία του μυστηρίου της εξομολογήσεως, έτσι θαύμασα και είπα ότι πράγματι χρειάζεται μεγάλη τέχνη για να συμπεριλάβεις σε ένα απλό κείμενο τόσο σπουδαία θέματα, τα οποία όχι μόνο τα θίγατε, αλλά με έναν απλό πάλι τρόπο δίνατε και άμεσες απαντήσεις, σύντομες απαντήσεις, οι οποίες δεν περιπλέκονταν γύρω από ευσεβιστικές, νοησιαρχικές σκέψεις και πρακτικές. Νομίζω ότι θα έχουμε, πατέρες, γόνιμο διάλογο, διότι όπως είδατε ο Γέροντας έθεσε αρκετά θέματα και καλό θα είναι να τα κουβεντιάσουμε και με πνευματική να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας μέσα από την εμπειρία των άλλων, να στερεώσουμε τις απόψεις μας όταν αυτές είναι σύστοιχες με την ευαγγελική και πατερική διδασκαλία και πρακτική, ή να αναθεωρήσουμε και τις απόψεις μας όταν αισθανθούμε ότι κάπου κάναμε λάθος μέχρι τώρα, γιατί η σοφία του ανδρός είναι να μπορεί να εντοπίζει το λάθος του και να το αναθεωρεί. Σοφία δεν είναι, σοφός δεν είναι αυτός ο οποίος επιμένει στο σφάλμα του επειδή έτσι το σκέφτηκε και το είδε, αλλά σοφός είναι αυτός ο οποίος όταν ακούει την γνώμη ενός πιο έμπειρου από αυτόν να πει ναι, έκανα λάθος, το αλλάζω.